Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε εχθές το βράδυ τα μεσάνυχτα την απόφαση για φυλάκιση των δύο κατασκόπων της Ρόδου. Στον 36χρονο Γενικό Γραμματέα του τουρκικού υποξενείου επιβλήθηκε ποινή 5 ετών κάθεξης, ενώ 4 έτη κάθεξης επιβλήθηκε στον 54χρονο μάγειρα πλοίου. Οι δυο τους αντιμετώπιζαν κατηγορίες για υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού, παραβίαση μυστικών της πολιτείας και κατασκοπία κατ' εξακολούθηση. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε την εξής ανακοίνωση. Καταδικάζουμε τη βαριά ποινή της πενταετούς φυλάκισης που ανακοινώθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Ρόδου μετά από τριήμερη ακροαματική διαδικασία που ξεκίνησε στις 13 Δεκεμβρίου του 2021 και επιβλήθηκε στο μέλος του συμβεβλημένου προσωπικού του τουρκικού γενικού προξενείου στη Ρόδο με την κατηγορία της αποκαλούμενης κατασκοπίας. Με τη σύλληψη του μέλους του προξενείου μας στις 18 Δεκεμβρίου του 2020, αβάσιμες ειδήσεις και σχόλια δημοσιεύτηκαν στον ελληνικό τύπο, στοχεύοντας στην άσκηση πίεσης στο κοινό και στη δικαιοσύνη. Κατά τη διάρκεια της τριημερής ακροματικής διαδικασίας στη Ρόδο, καταπατήθηκαν όλες οι βασικές αρχές του δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου και του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Ακόμα και το δικαίωμα υπεράσπισης έχει παραβιαστεί με τις διαδικαστικές παραβάσεις. Ο εισαγγελέας και η δικαστική επιτροπή έδρασαν με προκατάληψη. Το γεγονός ότι η δικαστική απόφαση δημοσιεύτηκε στον ελληνικό τύπο πριν καν ανακοινωθεί, αποκάλυψε και πάλι τις παρατυπίες της ακροαματικής διαδικασίας. Για την προστασία των δικαιωμάτων του προσωπικού μας, θα συνεχίσουν να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με το ελληνικό και διεθνές δίκαιο.